Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά, στο κεντρικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Θήβας. Η ώρα είναι 11 παρά 10, 25 Δεκάτου 2016 και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με την διοργάνωση κυρίως και των εκδηλώσεων της Λευκής Νύχτας, τις Λευκές Νύχτες και διάφορα έτσι τα αμερικάνικα που ακούγονται, τα Black Friday και όλα αυτά, είχαμε ξεκινήσει τον διάλογο από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Λαμίας και πάμε τώρα και στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Θήβας, τον κύριο Στρατέλο, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να πούμε λίγο για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τις Λευκές Νύχτες, για την κατάσταση των εμπορικών καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως ανοίξουμε και διάλογο και με τους άλλους εμπορικούς συλλόγους του νομού Βιωτίας και της Εύβοιας. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα από το ραδιόφωνο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα σε ένα και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μπορεί η λειτουργία, πρόεδρε, των εμπορικών καταστημάτων Κυριακές να έχει παγώσει προσωρινά, περιμένοντας και την τελική απόφαση, δεν ξέρω τώρα του Συμβουλίου της Επικρατείας πότε θα βγει αυτό, όμως η απελευθέρωση του ωραρίου των εργαζομένων στο εμπόριο κάθε άλλο παρά έχει φρενάρει και περισσότερο βολεύονται από ό,τι βλέπω οι πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν βάλει στόχο να κάνουν τουλάχιστον να σας βάλουν όλους και να μας βάλουν όλους ή να μας διώξουν προς τη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή να μπούμε στη διαδικασία να μας κάνουν την νύχτα ημέρα. Πάντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις Λευκές Νύχτες. Εμείς βρεθήκαμε και στην διοργάνωση που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος της Λιβαδιάς. Προσωπικά είμαι πολύ θετικός στο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα σε νόμιμα πλαίσια και σε νόμιμα όρια. Ποια είναι η άποψη τώρα του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας, γιατί από ό,τι γνωρίζω, πρόεδρε, η ανταπόκριση δεν ξέρω αν είναι θετική ή ενθαρρυντική, με μοναδική δυσκολία, εντάξει, να πείσουν τους μεγαλύτερους ηλικιακά επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο project και ξεφεύγει πάντως το σκεπτικό από την απλή λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, γιατί έχουμε να κάνουμε με πολλά happenings στους κεντρικούς δρόμους, μουσικό, καλλιτεχνικό περιεχόμενο, εκπλήξεις που θα δει κανείς αν παρευρεθεί στα ελόγω γεγονότα, φέρνοντας μαζί του μόνο την καλή του διάθεση, είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Παναγιώτη, για να βάλουμε μια σειρά καταρχήν να μιλήσουμε ότι όσον αναφορά τις Λευκές Νύχτες είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για τον κόσμο και τίποτα περισσότερο. Θα σας εξηγήσω ότι δεν έχει καμία σχέση με το άνοιγμα των Κυριακών. Άλλωστε ο Εμπορικός Σύλλογος της Θήβας είναι από τους συλλόγους που έχει πει ότι δεν συμμετέχει σε αυτό το νέο μέτρο. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Και δεν έχει να προσφέρει κάτι. Mm-hmm. Θα σας παραπέμψω σε ένα δημοσίευμα της Deutsche Welle πριν 20 μέρες, της οποίας μιλάει για τα τελικά αποτελέσματα του ανοίγματος εδώ και 20 χρόνια των Κυριακών, των Αργιών και της αύξησης του ωραρίου. Η Deutsche Welle, γερμανική, ήδη Γερμανοί, φτάνουν τώρα πια μετά από τόσα χρόνια και λένε ότι δεν προσφέρει και δεν έχει προσφέρει καμία βοήθεια ούτε στους εργαζόμενους, ούτε στους καταναλωτές, γιατί οι καταναλωτές όταν έχουν χρήματα θα βγουν και θα ψωνίσουν ανά πάσα στιγμή. Δεν έχουν προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και έχει αποτύχει ικτρά αυτό το μέτρο. Έχει αποτύχει ως προς την ανάπτυξη, ως προς τις νέες θέσεις εργασίας που προσδοκούν. Που λένε μάλλον ότι γιατί δεν προσδοκούν. Απλώς είναι μία πίεση προς τις μικρές επιχειρήσεις να ανοίξουν, να αυξήσουν τα ωράρια τους, να αυξήσουν τις ώρες εργασίας, να καταστρέψουν τις οικογενειακές σχέσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μια μικρή επιχείρηση είναι καθαρά οικογενειακή επιχείρηση, να λείψει από το σπίτι, να διαλύσουν το θεσμό της οικογένειας και τίποτα περισσότερο. Δεν το λέμε εμείς, εμείς το φωνάζουμε εδώ και τόσα χρόνια και λέγαμε κύριε ελάτε να δείτε, δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Deutsche Welle, 15 μέρες πριν, δημοσίευμα, δεν το λέει ο Στρατέλος, δεν το λένε οι εμπορικοί σύλλογοι, ανοίχτε λίγο παραπέρα, δείτε κάποια site για να δείτε ότι ναι. Και οι ίδιοι αυτοί που προτείνουν αυτά τα μέτρα τελικά καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Ο Εμπορικός Σύλλογος έχει πει ότι αν ο κόσμος έρθει και μας ζητήσει να ανοίξουμε Κυριακή και Κυριακή και Πάσχα και Χριστούγεννα και Αργίες. Αν έχει λεφτά δεν είμαστε βλάκες, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρατήσουμε κλειστά τα μαγαζά. Να το καταλάβουν πολύ καλά. Αν έρθει ο κόσμος και μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να έρθει να μας πει ανοίξτε το κατάστημα, ναι. Θα ανοίξουμε. Αν υπήρχαν λεφτά θα καθόμασταν εμείς κλειστά αυτή την περίοδο. Για όνομα του Θεού. Απλώς θέλουν να καταστρέψουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να καταστρέψουν τους μικρούς, να μην πηγαίνουν ούτε στην εκκλησία ούτε στις οικογένειές να βρίσκονται. Προσπαθούν να διαλύσουν το τελευταίο πράγμα που έχει μείνει ο θεσμός της οικογένειας. Μετά, ερχόμαστε εμείς σαν εμπορικός σύλλογος και διοργανώνουμε για πρώτη φορά και εμείς Λευκή Νύχτα.
Τι είναι αυτή η λευκή νύχτα? Καμία σχέση με αύξηση ωραρίου, καμία σχέση με θέλουμε να μείνουμε παραπάνω. Βρήκαμε μία στις 16 του Δεκέμβρη, μία βραδιά την οποία θέλουμε να την προσφέρουμε αποκλειστικά στον κόσμο. Θα κάνουμε εκδηλώσεις, θα έχουμε του Σιμάν Μπαϊλτή, ένα νεανικό συγκρότημα στην πλατεία, θα έχουμε για το νέο κόσμο να έρθει να διασκεδάσει, θα έχουμε κλόουν, θα έχουμε όλη αυτή την περίοδο, καταρχήν είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που ξεκινάει με και κορυφαία βραδιά θα είναι η 16 του Δεκέμβρη που θα είναι η λευκή νύχτα. Θα έχουμε κλόουν και στις 17, θα γεμίσει η Θήβα από μικρούς φίλους, αυτούς περιμένουμε, αυτούς θέλουμε να δούμε έξω, θέλουμε να δούμε και τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους. Και στις 18 την Κυριακή θα συνεχίσει με τον μπουφέ της αγάπης που κάνει η Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βετεχνών και πάλι με κλόουν, ξυλοπόδαρους και φουσκωτά και οτιδήποτε μπορεί να δώσει μια νότα χαράς, μια νότα αισιοδοξίας, να διασκεδάσουμε, να ξεδώσουμε και να ευχαριστήσουμε εμείς οι έμποροι αυτό που το κάνουμε, γιατί θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, τίποτα περισσότερο. Και όλα αυτά, Πρόεδρε, να προσθέσω, δεν ξέρω τώρα αν μιλάω σωστά, συνεισφέρουν οικονομικά οι καταστηματάρχες, έτσι. Ορίστε. Για να προσθέσω λίγο στην κουβέντα, για την διοργάνωση συνεισφέρουν οικονομικά για τα έξοδα οι καταστηματάρχες που συμμετέχουν επίσημα. Να ξέρετε κάτι, για πρώτη φορά και τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα και στις απεργίες και πάντως σε όλες τις εκδηλώσεις, η Θήβα είναι ενωμένη. Και όταν λέω ενωμένη το εννοώ. Είναι μια εκδήλωση την οποία Εμπορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βετεχνών, όλα τα καταστήματα θα προσφέρουν λεφτά. Ο Δήμος της Θήβας, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο τον κύριο Σπύρο τον Νικολάου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Στεράς Ελλάδος, τη Φανή την Παπαθωμά, την Αντιπεριφερειάρχη, η οποία πάντα βρίσκεται δίπλα μας. Όπως και επίσης να ευχαριστήσω και το Επιμελητήριο, τον Παναγιώτη τον Αγνιάδη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Βιωτίας, οι οποίοι όλοι μαζί πιστεύουμε ότι φέτος θα κάνουμε φανταστικές εκδηλώσεις στην περίοδο των Χριστουγέννων. Είναι μια κοινή προσπάθεια. Είναι όλων αυτών που σας είπα, Περιφέρεια Στεράς Ελλάδος, Δήμος Θηβαίων, Επιμελητήριο Βιωτίας, Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιοτεχνών, Εμπορικός Σύλλογος Θηβών. Είναι μια κοινή προσπάθεια, για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα και για πρώτη φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά όλο τον κόσμο. Θέλουμε να είναι μαζί μας, να βγει έξω, να βγουν μικροί, μεγάλοι, να διασκεδάσουν. Δεν προσδοκούμε τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να δούμε στα ταμεία μας, αν και κρυφός πόθος είναι αυτός να δούμε στα ταμεία μας, ναι, κάτι διαφορετικό, αλλά θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θέλουμε να τους δώσουμε μια χαρά και θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνουν για μας. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Ούτε αύξηση ωραρίου, ούτε θέλουμε να παιδεύσουμε υπαλλήλους. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τους υπάλληλους είναι συνεργάτες μας πια. Είναι μέλη της οικογένειάς μας, γιατί είμαστε 20 ώρες είμαστε μέσα στα καταστήματα και τους έχουμε μπροστά στα πόδια μας, τους έχουμε όλη μέρα. Είναι συνεργάτες μας, δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρούμε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε 4 ώρα ούτε 6 ώρα και πληρώνουν με αίμα, πληρώνουν τους εργαζόμενους τους και προσπαθούν να είναι εντάξει απέναντί τους. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο και να ενοχλήσουμε κάποιον. Μια νότα χαράς, μια νότα αισιοδοξίας και να επιστρέψουμε κάτι στους καταναλωτές, αυτούς που μας στηρίζουν. Πάντως, Πρόεδρε, επειδή βρεθήκαμε και καλύψαμε και το ρεπορτάζ και συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία και του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδιάς, πραγματικά η αλλαγή στην ψυχολογία του κόσμου είναι ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο για να γίνονται τέτοιες πολύ σημαντικές και θετικές πρωτοβουλίες. Αυτοί τώρα που διαμαρτύρονται, τι απαντάτε εσείς σαν Εμπορικός Σύλλογος Θήβας, που βγαίνουν και λένε ότι οι εργαζόμενοι στον πόρεο ήδη πληρώνουν σκληρά το τίμημα της απελευθέρωσης του ωραρίου, της κατάργησης αργίας, ότι οι λευκές νύχτες είναι οι μαύρες νύχτες και όλα όσα ακούγονται, γιατί υπάρχει και άλλη μεριά, ότι για την ελαστικοποίηση σχέσεων εργασίας και οτιδήποτε άλλο έτσι από αυτά ακούγονται στον διάλογο, στο δημόσιο διάλογο. Με ακούσατε ότι εμείς ούτε Κυριακές είμαστε ανοιχτά, ούτε έχουμε επιχειρήσει να ανοίξουμε. Δεν έχει καμία σχέση. Καταρχήν δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Προς το παρόν τουλάχιστον εγώ δεν έχω γίνει αποδέκτης αντιδράσεων από καμία πλευρά. Και πάλι σας λέω ότι είναι μία βραδιά στην οποία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο χαρά. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Δεν νομίζω να είναι κακό. Άλλωστε το ζητάμε. Μία εξαίρεση είναι αυτή που κάνουμε εμείς. Δεν το κάνουμε συνέχεια. Ναι. Είμαστε, σας είπα και πριν, ότι 7 Κυριακές το χρόνο που δίνει το δικαίωμα νόμος, εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος δεν ανοίγουμε.
Αυτό είναι γνωστό. Και ανοίγουν πολύ, πολύ ελάχιστα καταστήματα. Έχουν το δικαίωμα να ανοίξουμε, δεν ενοχλούμε κανέναν, αλλά εμείς αυτή τη βραδιά θα την κάνουμε και θα την κάνουμε γιατί πρέπει να γίνει αυτή η βραδιά. Την οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Τώρα, κάποιες αντιδράσεις που μπορεί να υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Σε κάποιον δεν αρέσει κάτι όταν γίνεται κάτι ωραίο. Εγώ σας λέω πάντως ότι για πρώτη φορά είναι μια κοινή προσπάθεια. Δήμος, περιφέρεια, επιμελητήριο, ομοσπονδία και εμπορικό σύλλογο. Αν νομίζει ότι όλοι αυτοί είναι λάθος και νομίζει ότι είναι κάτι διαφορετικό, μπορεί να βγει, έχει δικαίωμα όποιος θέλει, μπορεί να βγει και να αντιδράσει και να πει αυτό που κάνετε λάθος. Είναι χαρά και αισιοδοξία θέλουμε να δώσουμε τίποτα στον κόσμο και στα μικρά παιδιά. Είναι γιορτινές μέρες και γι' αυτό μάλιστα διαλέξαμε αυτή την περίοδο. Μια περίοδο που είναι πάνω στις γιορτές και θέλουμε να χαρούμε όλοι μαζί. Θέλω να ξαναφέρουμε τον κόσμο να γελάσει. Θέλουμε να δώσουμε αυτό το χαμόγελο που έχει ο ελληνικός λαός και ο οποίος το έχει χάσει. Παραμιλάμε όλοι. Έχουν καταντήσει και κουτουλάει ο ένας τον άλλον μέσα στην αγορά και δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Κλείνουν καταστήματα, είναι απελπιστική κατάσταση. Ναι, ναι. Αν θα βγούμε εμείς στο κέντρο, έχουν κλείσει ήδη αρκετές επιχειρήσεις μέσα στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, ας αφήσουν τις βλακίες και τις δεν μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας εκφράζουν. Εμείς θέλουμε να χαρούμε, θέλουμε να γιορτάσουμε και θέλουμε να περάσουμε τουλάχιστον αυτές τις μέρες όμορφα και ωραία. Τίποτα περισσότερο. Πρόεδρε, πριν από λίγα λεπτά είχαμε πάρει τα στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας που βρίσκεται στη Σόφια που δημοσιεύει για το ποιες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν φύγει από τη χώρα μας και έχουν πάει στην Βουλγαρία. Να πω ότι η αιμορραγία επιχειρήσεων που δραπετεύουν κυριολεκτικά από την Ελλάδα, μιλάμε πρόεδρε, έχουν φτάσει στις 17.000 επιχειρήσεις. Και να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή κάνουν τζίρο 5 δις ευρώ και απασχολούν 53.000 άτομα περίπου του. Και όπως γίνεται αντιληπτό, η φορολογική αιμορραγία είναι τεράστια. Εδώ θα μπορούσε να μπει και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσες από αυτές έχουν απλώσει τη φορολογική τους έδρα στη Βουλγαρία και τις δραστηριότητες στην Ελλάδα και πόσες έχουν μεταφέρει και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Είναι ένα άλλο θέμα. Πώς βλέπετε όλοι εσείς αυτή την κατάσταση? 99% οι εργασίες τους και το αντικείμενό τους έχει παραμείνει στην Ελλάδα, απλώς έχουν πάει φορολογικά εκεί πέρα γιατί έτσι μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις και να γλιτώσουν, να μην πληρώνουν αυτό το κράτος το οποίο κατακλέβει και καταληστεύει όλο τον κόσμο. Καλά κάνουν. Θέλετε να σας πω εγώ την άποψή μου? Καλά κάνουν. Δεν κατηγορώ κανέναν από όλους αυτούς οι οποίοι πάνε και προσπαθούν να επιβιώσουν. Άλλωστε υπουργός ίδιος βγήκε χωρίς ίχνος, χωρίς να αισθάνεται καθόλου άβολα και πολύ πολύ εύκολα δήλωσε ότι πηγαίνετε στη Βουλγαρία μα δεν μπορείτε να πληρώσετε τις φορές. Κανείς δεν τολμάει να επενδύσει σε ένα κράτος που καταληστεύει, κανείς δεν μπορεί να επενδύσει σε ένα κράτος το οποίο δεν του έχει κανείς εμπιστοσύνη και να σας πω την αλήθεια, έχουμε αρχίσει και εμείς οι ίδιοι που έχουμε μείνει εδώ πέρα και δεν σας το κρύβω ότι πολλοί συναδελφοί μου επί καθημερινής βάσης αυτό λένε. Είμαστε εντελώς βλάκες που καθόμαστε σε μια χώρα την οποία δεν μας προσφέρει τίποτα και μας ληστεύει επί καθημερινής βάσης. Δεν τους κατηγορώ εγώ αυτούς. Πάντως αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί πέρα γιατί υπάρχει φορολογική ασυλία. Δεν πληρώνουν αυτά που σίγουρα δεν θα τα πληρώνανε στην Ελλάδα. Πληρώνουν πάρα πολύ λιγότερα και σας λέω και πάλι προσωπική μου άποψη καλά κάνουν. Δεν κατηγορώ κανέναν από όλους αυτούς. Δυστυχώς δεν έρθουν επενδύσεις αν δεν βάλουμε βιομηχανίες να λειτουργήσουν. Αν δεν δούμε τον πρωτογενή τομέα τους αγρότες να ξανά είναι σε καλή κατάσταση, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και θέλω να σας πω, δεν πρόκειται και να αλλάξει τίποτα. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος γιατί δεν θέλουν να αλλάξει. Θέλουν να είμαστε καταχρεωμένοι, θέλουν να είμαστε μέχρι το λαιμό. Είναι η νέα μορφή υποδούλωση σήμερα, να χρωστάς και να δουλεύεις μόνο για τις τράπεζες. Αυτό θέλουν. Πρόεδρε, θα συμμετέχετε και στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που ξεκινάνε την 5η-8 Δεκεμβρίου. Είναι ο σχεδιασμός σας και κάτι αντίστοιχος? Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα θέμα το οποίο σας είπα και πάλι, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε μια άριστη συνεργασία και με τους όμορους νομούς, με τους εμπορικούς συλλόγους, αλλά και με την Ομοσπονδία Επαγγελματιοβοτεχνών Θήβας, αν είναι και κάτι θα γίνει κάτι από κοινού. Δεν πιστεύουμε πάντως σε αυτές τις μορφές. Το να κλείσουμε το κατάστημα σήμερα δεν προσφέρει κάτι. Έχουμε μιλήσει για πιο δραστικά μέτρα. Έχουμε πει ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι. Το να κλείσει μια επιχείρηση σήμερα δεν κάνει τίποτα. Περισσότερο χάσιμο έχουμε παρά κέρδος. Πάντως οποιοδήποτε θα είναι οι μορφές θα κοιτάξουμε και εμείς να αντιδράσουμε όπως αντιδράμε καθημερινά. Φωνάζουμε, τα λέμε,
Σας λέω, προχθές δικαιωθήκαμε, πάρτε το δημοσίευμα την Deutsche Welle να δείτε ότι αυτά που λέμε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δίκιο. Ξέρουμε γιατί φωνάζουμε. Να πω λίγο και σε κάποια έτσι άλλα θέματα τα οποία αφορούν κυρίως και εδώ τα δικά μας πέρα από τις λευκές νύχτες και είναι πολύ θετικά και πολύ ενημερωτικά για τα όσα λένε και οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων. Σας είπαμε, έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο διάλογο. Είχαμε τον πρώτο Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, τώρα μιλάει, μας κάνει τη χαρά και την τιμή να μιλάει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας. Θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πρόεδροι για να πάρουμε και την άποψη των εμπορικών συλλόγων. Πρόεδρε, λίγο εδώ στα δικά μας, ιδιαίτερα για το ζήτημα του πεζόδρομου, βλέπεις ότι υπάρχει μια εξέλιξη κυρίως προσθετικά, ότι αρχίζουν και κλείνουν κάποια κομμάτια για να μπορέσει πλέον να πάρει και μια ανάσα όλο αυτό το επιβαρημένο κομμάτι που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα κυρίως η αγορά της Θήβας, ιδιαίτερα στον κεντρικό της δρόμο. Ο πεζόδρομος Θήβας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ το είχα επισημάνει ότι θα αργήσει να συνέλθει και θα αργήσει να συνέλθει. Θα πρέπει να υπάρξουν τομές. Ήδη έχω συζητήσει και με τις καφετέρες και με πολύ κόσμο. Ένα μέτρο της ελεγχόμενης στάθμισης ίσως βοηθούσε κάποιους να ανέβουν πάνω στο κέντρο. Να ξέρετε ότι παρόλο που έχει δοθεί σχεδόν το 90% του πεζόδρομου αυτή τη στιγμή μπορείς να περάσεις, υπάρχει πολλοί κόσμος που νομίζει ότι ακόμα το κέντρο της πόλης μας είναι κλειστό. Να τους ενημερώσουμε, το κέντρο δεν είναι κλειστό, απλώς ακόμα δεν είναι έτοιμο να υποδεχτεί κόσμο. Δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Ακόμα να ξέρετε ότι και τα μηχανάκια δεν μπορούν να σταθμεύσουν κάπου. Δεν είναι, έχει προβλεφθεί χώρο στάθμευσης. Είναι ένα ζήτημα που κακό δεν το έχουμε και εμείς ήδη διεκδικήσει, αλλά θα πρέπει και το αμέσως προσεχώς διάστημα. Υπάρχει συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου και εγώ να έχει ζητήσει να ξαναεφαρμοστεί το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης, να διώξουμε από το κέντρο αυτοκίνητα τα οποία καταλαμβάνουν χώρο στάθμευσης από το πρωί, και δεν σας κρύβω ότι είναι αυτοκίνητα και δικά μας, είναι και δικά μας των εμπόρων. Ναι. Οπότε μην ζητάμε ευθύνες από όλους τους άλλους, να λέμε και εμείς και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Πάντως η ελεγχόμενη στάθμευση και τουλάχιστον κάποιοι χώροι δημιουργίας στάθμευσης είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ώστε να ξαναεπανέλθει ο κόσμος μέσα στο κέντρο. Μέσα στο κέντρο, το οποίο πρέπει να καταλάβουν ότι ήδη έχει αρχίσει και μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς. Έστω και αργά θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να σας πω και δεν σας κρύβω ότι αυτές οι εκδηλώσεις έχουν και είναι και μια αιτία και μια αφορμή ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Λυπάμαι γιατί αυτό το διάστημα που κυκλοφορώ έχω δει κάποια καταστήματα που έχουν κλείσει και κάποιες επιχειρήσεις που ετοιμάζονται να κλείσουν. Είναι πολύ λυπηρό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα το σταματήσουμε και θέλω να πιστεύω ότι ο πεζόδρομος, γιατί είναι σημείο αναφοράς για την πόλη μας και σε κάθε πόλη τουλάχιστον οι κεντρικές πλατείες είναι σημείο αναφοράς, νομίζω ότι θα πρέπει να τον ξαναβάλουμε σε λειτουργία και να αποκτήσει ξανά την παλιά έγκλη. Και πάντως, Πρόεδρε, και ακόμα δεν είμαστε ακόμα να αντιμετωπίσουμε την αύξηση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φοράς αλληλεγγύης, την πλήρη εφαρμογή του ΦΠΑ στο 24%, την αύξηση φόρου κατανάλωσης τσιγάρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, καφέ, μπύρα, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, επιβολή φόρου στην πύρα, που θα μιλάμε για νούμερα αριθμούς που δεν γνωρίζω καταρχάς τι θα αφαιρέσει από τη συγκεκριμένη αγορά, και στο σκέλος και κυρίως και το δημοσίων δαπανών που αναμένεται να, θα έλεγα, να σηματοδοτήσει περισσότερα λουκέτα. Κοιτάξτε να δείτε, αν βλέπετε καθημερινά εφευρίσκουμε καινούργια πράγματα, φόρους και τίποτα περισσότερο. Έχουν γίνει πράγματι και ορισμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είχαν εκπληκτικά αποτελέσματα. Διαπίστωσα δηλαδή ότι η απελευθέρωση του επαγγέλματος των δημοσίων χρήσεων ή των ταξί πράγματι έφερε στην αγορά εκπληκτικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι οι φωστήρες αυτοί που εμπνευστήκαν και είπαν ότι απελευθερώστε τις άδειες των φορτηγών και των δημοσίων και των ταξί προσφέρανε στην κοινωνία. Πραγματικά αυτό ήταν που μας έλειπε, ή το να ανοίξουν τις άδειες των φαρμακείων ή των συμβολογράφων. Είναι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, αλλά βλέπετε τελικά ότι γίνονται πράγματα που σκοπό έχουν να καταστρέψουν τάξεις. Ναι. Δεν γίνονται πράγματα τα οποία έχουν σκοπό να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Δεν έχω δει ένα σπάταλο κράτος να συμμαζεύεται, δεν έχω δει ένα κράτος το οποίο κατακλέβει και δεν προσφέρει καμία υπηρεσία, γιατί σήμερα ουσιαστικά αν δεν έχεις να πληρώσεις για την υγεία σου, αν δεν έχεις να πληρώσεις τους δρόμους, τους πληρώνεις.
παντού πληρώνεις καθημερινά. Παντού πρέπει να κλέψουν χρήματα από την αγορά, να φύγουν από την αγορά για να πάνε κάπου αλλού. Δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν. Γιατί δυστυχώς αυτό που σας έλεγα πριν, ότι όσοι μένουμε στην Ελλάδα αρχίζουμε και αισθανόμαστε άβολα γιατί μένουμε και γιατί πληρώνουμε τους φόρους, βλέπετε ότι φεύγουν χρήματα και μαζεύονται χρήματα, λείπουν χρήματα από την αγορά και πάνε σε τσέπες άλλων. Όχι στο ελληνικό κράτος. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν πληρώνουμε τους δρόμους. Δεν πληρώνουμε για την υγεία. Δεν πληρώνουμε στα σχολεία. Καθημερινά. Αυτό θέλουν. Mm. Αυτή είναι η υποδούλωση, η νέα μορφής υποδούλωση που επιχειρείται. Να χρωστάς, να αφήσεις την εφορία, να χρωστάς τη ΔΕΗ, να είσαι υποχρεωμένος στον ΟΤΕ, να είσαι υποχρεωμένος παντού, στο νερό να χρωστάς και να παλεύεις καθημερινά να δίνεις από 20 ευρώ έναντι για να μπορέσεις να περάσεις να πας την επόμενη μέρα. Ο σχεδιασμός κάθε νοικοκυριού σήμερα είναι η επόμενη μέρα. Δεν κοιτάει κανένας για περισσότερο, δεν έχει τη δυνατότητα να κοιτάξει για περισσότερο. Πρόεδρε, ακούσαμε πριν από λίγο και τον δήμαρχο της Λαμίας, τον κύριο Σταυρογιάννη, ο οποίος μίλησε για το νοσοκομείο της Λαμίας. Από την μεριά τη δικιά σας για το νοσοκομείο εδώ της Θήβας και για τα κενά, για τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, περισσότερο για όλους τους πολίτες του Δήμου Θήβας και για όλους τους πολίτες του νομού Βιωτίας, έχετε κάποια συνάντηση με την νέα διοικήτρια ή είναι στο σχεδιασμό σας να μιλήσετε μαζί της για να δείτε πού μπορεί να βοηθήσει ο Εμπορικός Σύλλογος σε αυτή την προσπάθεια? Καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο με την κυρία Φιλίπη Πρωτόπαπα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ανατακτά διαστήματα. Μιλάμε, συνεργαζόμαστε, μας ενημερώνει, μας επισημαίνει τα προβλήματα, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Δεν βλέπω να έχει κάποια λύση να μπορεί να δώσει ο διοικητής ή η διοικήτρια εδώ πέρα του νοσοκομείου. Αυτές είναι κεντρικές αποφάσεις και αποφάσεις οι οποίες δεν θέλουν να λειτουργεί το νοσοκομείο στη Θήβα. Είναι κάτι απαράδεκτο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το δικαιούμαστε. Είναι μια μεγάλη περιοχή με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Υπάρχουν οι Ρωμά, υπάρχει το στρατόπεδο, το κέντρο εκπαιδεύσεως πυροβολικού. Είναι η Εθνική Οδός δίπλα ακριβώς. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάμε τοπικιστικά. Πρέπει να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο. Το αν τα έξοδα του είναι μεγάλα, μπορεί να βρεθεί λύση και να διοικηθεί από κάποιους ώστε να μην έχει αυτά τα τρομερά έξοδα. Το καταλαβαίνουμε. Άλλο περικοπές και άλλο να το κλείσω. Εγώ νομίζω ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργήσει, θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, θα πρέπει να στελεχωθεί. Δεν είναι δύσκολο να στελεχωθεί. Σας λέω ότι έχουμε επαφές, συνεργαζόμαστε με τον Ιατρικό Σύλλογο και με αυτόν θα συνεργαζόμαστε γιατί αυτοί είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι και θα προσπαθήσουμε και εμείς όπως προσπαθούν και αυτοί να συνεχίσουμε την παρουσία του, να συνεχίσουμε τη λειτουργία του, τουλάχιστον ένα νοσοκομείο το οποίο να έχει κάποιες ειδικότητες. Αυτό θέλουμε. Να μπορεί κάποιος κόσμος να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά. Και πρόεδρε, νομίζω ότι δίνεις και την καλύτερη απάντηση σε όλες αυτές τις φωνές που ακούγονται από όλο τον νομό Βιωτίας και βάζουν δυστυχώς το παιχνίδι για διάφορους σκοπούς μικροπολιτικούς, εγώ θα έλεγα, και ψηφοθυρικούς, να κλείσει το νοσοκομείο της Λιβαδιάς, να κλείσει το νοσοκομείο της Θήβας, να κλείσει το κέντρο υγείας Αλιάρτου, να κλείσει το κέντρο υγείας στην Αράχοβα και να μείνει το ένα, όχι να κλείσει το άλλο. Και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απάντηση αυτή που δίνει ο Εμπορικός Σύλλογος σε όλες αυτές τις φωνές, οι οποίες πραγματικά πολλές φορές μπερδεύουν περισσότερο παρά δίνουν λύσεις. Ο εμπορικός κόσμος, δεν θα πω ότι είμαστε οι πιο ξύμνοι εμείς, αλλά έχει προτάσεις, υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, έχουμε την ΕΣΕ, υπάρχει η ΓΕΣΕΒΕ, υπάρχουν και άλλα συνδικαλιστικά όργανα που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν και να τους προτείνουν λύσεις. Έχουμε προτείνει, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν ιδέες. Θέλουν να μας ακούσουν. Ας μας χρησιμοποιήσουν. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι τα πάντα είναι ένα θέμα διαχείρισης. Σωστής διαχείρισης, έντιμης, ειλικρινής διαχείρισης και να μην υπάρχει σπατάλη, να μην πετάμε χρήματα. Θεωρώ ότι αυτό το κράτος, το οποίο τα τελευταία χρόνια εγώ δεν βλέπω να έχει κάνει τέτοιες τομές, δεν βλέπω να έχει κάνει κινήσεις ώστε να μαζευτεί, ώστε να μην είναι σπάταλο, να μην κλέβονται λεφτά, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα. Εάν θα υπάρξει σωστή και έντιμη διαχείριση, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα. Είναι ένα κράτος ανεξέλεγκτο, δυστυχώς μέχρι σήμερα κανείς δεν πληρώνει για τίποτα. Λεφτά κλέβονται, λεφτά σπαταλιώνται, λεφτά πετιώνται δεξιά και αριστερά. Πάντως, εγώ θα πω ότι κανένα νοσοκομείο να μην κλείσει. Φυσικά και το δικό μας εμείς θέλουμε να υπάρχει και θέλουμε να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Ας τα κάνουμε πιο μικρά, πιο λειτουργικά, αλλά να προσφέρουν σωστές υπηρεσίες προς τον κόσμο.
Πάντως η διαχείριση, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Πρόεδρε, επειδή έχω διάφορους εδώ ακροατές που μας ρωτάνε διάφορα ερωτήματα, εγώ θα πάρω ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και μιλάμε για τα χρέη προς το ΤΕΒΕ, γιατί αν δεν κάνω λάθος και διόρθωσέ με πάνω σε αυτό, τα 21 δις που χρωστάνε επιχειρήσεις ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων 11 δις αφορούν το ΤΕΒΕ, με τα 3,3 δις να είναι προς αυξήσεις. Είναι, βεβαίως εδώ μπαίνεται το ερώτημα, ότι είναι προφανές για την επίλυση αυτού του γόρειου δεσμού, είναι απαραίτητη, αν δεν κάνω λάθος, και εφαρμογή μιας ταχείας εναλλακτικής μεθόδου εκαθάρισης και αναδιαρθρώσεις των χρεών, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και πριν λίγο, ο μεγαλύτερος κλέφτης είναι το κράτος. Ο μεγαλύτερος γδάρτης, το κογλύφος ουσιαστικά σήμερα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος το κογλύφος από το κράτος. Τοκίζει και μας ζητάει χρήματα για υπηρεσίες που δεν μας τις προσφέρει, γιατί εδώ είναι το τρελό. Είσαι και ανασφάλιστος, χρωστάς και λεφτά στο ΤΕΒΕ και συνεχίζει και θα τοκίζει με υπέρογκα επιτόκια. Εγώ θα πω κάτι. Ή σταματάει, παίρνει απόφαση τέτοια και ρυθμίζει οριστικά αυτά τα χρέη, αλλά και να ξέρετε και κάτι άλλο. Εάν δεν έρθει ανάπτυξη, να μπορεί ο κόσμος να έχει δουλειά, να πληρώνει, πάλι δεν κάνουμε τίποτα. Οι 100 δόσεις που βγήκαν κάποια στιγμή δεν προσφέρουν τίποτα. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Όταν θα αναπτύξουμε, όταν θα βάλουμε την οικονομία μας σταθερές βάσεις, όταν ο κόσμος θα έχει δουλειά, όταν θα αφήσουμε ένα ήρεμο, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, όταν θα φέρουμε στην Ελλάδα, όταν θα ξέρει ο κόσμος τι πληρώνει, γιατί εγώ έχω φτάσει στο σημείο και λέω, είναι πολύ πιο έντιμο να μας πούνε ότι κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση, δεν πρόκειται να σας ξαναενοχλήσουμε, δεν πρόκειται να σας φτιάξουμε κάτι καλύτερο, αλλά δεν θα σας ξαναενοχλήσουμε, αυτά θα σας παίρνουμε. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο έντιμο θα μπορούσαν να κάνουν. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Σου αλλάζει η φορολόγηση κάθε τρεις και λίγο, κάθε χρόνο. Εφευρίσουμε καινούρια μέτρα, εφευρίσουμε κάτι διαφορετικό. Πώς θα μπορέσει ο άλλος να βάλει τις υποχρεώσεις σε σειρά? Δεν ξέρει τι του γίνεται. Οπότε, αν δεν έχει ανάπτυξη, να έχει σταθερή δουλειά και να ξέρει ο άλλος τι μπορεί να πληρώνει, δυστυχώς αυτά τα ποσά θα αυξάνονται και θα αυξάνονται ηλικιώδη. 110 δισεκατομμύρια είναι τα κόκκινα δάνεια, 45 χρωστάμε στα ασφαλιστικά ταμεία, 40 χρωστάμε στην εφορία και 85 χρωστάμε στην εφορία και αρχίζουν και ανεβαίνουν οι ηλικιώδη. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα. Έτσι θα συνεχίζει. Και πρόεδρε, και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο για το Δήμο της Θήβας, πρέπει να λαμβάνεται και εναλλακτικά και αν δεν κάνω λάθος και ο ύψος του κύκλου εργασιών. Δηλαδή το μεικτό κέρδος ή τα αποτελέσματα χρήσης κάποιων περιόδων για να μπορούμε πλέον να δίνουμε έμφαση στην επιβίωση κάθε επιχείρησης. Δεν υπάρχει θέμα επιβίωσης με μαθηματική, όπως είναι τα πράγματα έτσι, όλοι ακολουθούμε ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς το έχω πει στους περισσότερους, όταν με ρωτάνε τι γίνεται, λέω όλοι με μαθηματική ακρίβεια θα πάμε προς τον κρεμό. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Θέλουν να μας χώνουν κάθε μέρα όλο και πιο βαθιά, θέλουν να μας χρεώνουν κάθε μέρα, θέλουν να αφήνουμε υποχρεώσεις απλήρωτες. Αυτό είναι ο σκοπός και τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει διάθεση να υπάρξει ανάπτυξη και δεν έχετε δει, σας είπα και πριν λίγο, δεν έχουμε δει μέτρα αναπτυξιακά. Στέλνουμε τον κόσμο στη Βουλγαρία. Δεν κάνουμε τίποτα. Το κράτος δεν εισπράττει. Λεφτά χάνονται. Βλέπετε τι γίνεται. Μια κατάσταση πανικού. Όλος ο κόσμος δεν ξέρει τι ξημερώνει. Το πετρέλαιο πωλείται της θέρμανσης αυτή τη στιγμή 90, 92, 93, δεν ξέρω κι εγώ πόσα λεπτά. Τι περιμένουν δηλαδή. Εδώ φτάσανε και ξαθλιώνεται ένας λαός και δεν τον αφήνουν να ζεσταθεί. Δεν του δίνουν το δικαίωμα να ζεσταθεί. Με πετρέλαιο, με υπέρογκους φόρους πάνω στο πετρέλαιο. Έχω ακούσει τον πρόεδρο των βενζινοπολών και λέει ότι αν θα μειωθεί στο 50% οι φόροι, θα μπορέσει το κράτος να εισπράξει περισσότερα χρήματα. Δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί αφήνουν τον περισσότερο κόσμο να κρυώνει, αφήνουν τις οικογένειες να ζουν σε αβεβαιότητα, να μην αισθάνονται καλά, να αισθάνονται άβολα, να μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτό θέλουν, να είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση πανικού. Και πρόεδρο, εδώ να επισημάνω λίγο και κάποια έτσι άλλα ερωτήματα των φίλων εδώ ακροατών, που ένας φίλος ρωτάει για το πώς μπορεί ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας να βάλει τουλάχιστον ένα θέμα για την εγκληματικότητα των Ρωμά και τα όσα συμβαίνουν στην γνωστή γέφυρα ή διάφορες κλοπές που λαμβάνουν χώρα στην συνοικία στο Πυρί, στα καταστήματα εκεί της συγκεκριμένης συνοικίας. Δεν ξέρω τώρα αν
Έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη θέση πάνω είναι σε αυτό το ερώτημα. Είναι μια κατάσταση ανεκτέλει. Μια κατάσταση στην οποία τουλάχιστον εμείς που είμαστε απομακρυσμένοι, που είμαστε 1-2 χιλιόμετρα πιο μακριά από εκεί πέρα, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ή την καταλαβαίνουμε αν μας έχει τύχει κάποιο γεγονός ή κάποιοι που δεν γνωρίζουμε ότι γίνονται γεγονότα εκεί πέρα, είτε με πέτρες είτε σταματάνε αυτοκίνητα, δεν περνάμε από εκεί. Πάντως η ουσία είναι ότι η περιοχή του Πυριού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα γιατί καθημερινά τους κλέβουν, τους ανοίγουν τα σπίτια, τους ανοίγουν τα αυτοκίνητα. Προχτές είχε έρθει στην επιχείρησή μου άνθρωπος ο οποίος ζήταγε μπετονάκια για να κουβαλάει το πετρέλαιο γιατί του είχαν αδειάσει τη δεξαμενή του πετρελαίου. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα ούτε να κοιμηθούν, ούτε να κυκλοφορήσουν, αλλά πολύ περισσότερο είναι και άσχημο για την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας. Προχτές από ό,τι έμαθα, περάσαν φορτηγά και λεωφορεία και τους πετάξανε πέτρες. Δυσφημούν την πόλη μας, δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα. Έχει ανθρώπους σωστούς εκεί πέρα και νομίζω ότι με αυτούς θα πρέπει να ασχοληθούμε και να συνεργαστούμε ώστε κάποιους από όλους αυτούς να μπορέσουμε να τους διώξουμε. Και κάποιοι να απομονωθούν έτσι αυτές οι περιπτώσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, δουλεύουν, προσφέρουν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκεί πέρα είναι εγκληματικές οργανώσεις, έχουν μαζευτεί και θα πρέπει να τους αποβάλουν. Το Πυρί, σας λέω και πάλι, ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα. Πρόβλημα επιβίωσης. Επικαθημερινά ασχολούνται με τους Ρωμά. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να κάνει το κράτος. Να μου πείτε τώρα, εδώ έχουν διαλύσει τα πάντα. Θα ασχοληθεί με το τι γίνεται στη Θήβα. Δυστυχώς αυτή την απάντηση είχαμε πάρει πριν 4 χρόνια όταν είχαμε πάει στον περιφερειακό, στον στρατηγό στην Λαμία και αυτό το πράγμα μας είχε πει. Ελλάδα μας είχε πει είναι μόνο η Αθήνα και ο Πειραιάς είναι μακριά. Έτσι μας αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να... θα πρέπει εμείς όλοι μαζί να δούμε αυτό το ζήτημα γιατί χαλάει όχι μόνο τη ζωή των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα, αλλά χαλάει και την όψη αυτής της πόλης. Πρόεδρε, για το μουσείο ικανοποιημένος ο εμπορικός σύλλογος μέχρι αυτή τη στιγμή και για την κίνησή του αλλά και για τον τρόπο που αρχίζει πλέον και αντιλαμβάνεται ο κόσμος και κυρίως στην Ελλάδα για το τι έχει εδώ η Θήβα, ή θα μπορούσε να τεθεί και ένα άλλο θέμα για το ότι οι επισκέπτες πρέπει να μένουν στην πόλη της Θήβας πριν αποφασίσουν να φύγουν με τα λεωφορεία τους και να πάνε σε άλλους προορισμούς που έχουν στο ταξίδι τους για να δούνε και άλλα μέρη και άλλα σημεία, έτσι, αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Έχω πει πολλές φορές ότι το θέμα του μουσείου είναι ασύνθετο πρόβλημα. Και είναι ένα σύνθετο πρόβλημα γιατί έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και ο εμπορικός σύλλογος μαζί, το λέω ξεκάθαρα και αναγνωρίζω και εγώ τις ευθύνες μου και είμαι 15 χρόνια σε αυτό το σύλλογο, ότι και εμείς κοιμηθήκαμε. Περιμέναμε ότι θα ανοίξει αύριο, θα ανοίξει μεθαύριο, κάποια στιγμή άνοιξε το μουσείο και εμείς είμαστε απροετοίμαστοι. Και γιατί είμαστε απροετοίμαστοι? Πραγματικά η επισκεψιμότητα που έχει το μουσείο σήμερα νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Γίνεται μια καλή προσπάθεια, πιστεύω, από και από την κυρία Χαραμή και από τους συνεργάτες της. Προσπαθούν και φέρουν κόσμο και εξυπηρετούν κόσμο. Εγώ θα ήθελα αυτόν τον κόσμο να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε εδώ έστω για μία μέρα, για μία ώρα στην αρχή, έστω για 2 ώρες πιο μετά, να του προσφέρουμε κάτι. Και εκεί πέρα είμαστε λίγο πίσω. Δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δεν έχουμε δώσει ακόμα τη δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να βγει να περπατήσει. Υπάρχει Επιτροπή Τουρισμού. Μια επιτροπή τουλάχιστον που εγώ προσωπικά την έφτιαξε ο Δήμος τώρα τελευταία, άργησε να την φτιάξει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει. Τι σας είπα πριν λίγο, με τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Δήμος, Περιφέρεια, Ομοσπονδία, Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογος, όλοι μαζί. Αυτό θέλω να λειτουργήσει, γι' αυτό θέλω να κάνει και Επιτροπή Τουρισμού. Να μας συγκεντρώσει όλους μαζί, γιατί εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, σαν Εμπορικό Σύλλογος και τα υπόλοιπα παιδιά, έχουμε συζητήσει πολλές φορές τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά θέλω αυτή η Επιτροπή να λειτουργήσει διαφορετικά, να τους μαζέψει όλους ο Δήμος και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να δείξουμε σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται εδώ ότι εκτός από το μουσείο έχουμε και μία πόλη με περιεχόμενο, μπορεί να παρουσιάσει κάτι, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει ο αρχαιολογικός τουρισμός, υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός που μπορούμε να αναπτυχθούμε. Έχουμε Ευαγγελιστή Λουκά, έχουμε Ιεραμονή Σαγματά, έχουμε και άλλους χώρους. Υπάρχει το Καβύριο. Έχουμε πράγματα που μπορούμε σαν πόλη να δείξουμε. Και παράλληλα έχουμε και πολύ καλά μαγαζιά. Μαγαζιά τα οποία μπορεί ο άλλος να κάτσει να φάει, να πιει, να βγει να ψωνίσει. Αυτό θέλουν, γι' αυτό πιστεύουμε στην Επιτροπή Τουρισμού. Εκεί πέρα είναι συνεχής η παρουσία μας, προσπαθούμε να κάνουμε προτάσεις, πάντως είμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Δυστυχώς μείναμε λίγο πίσω και έχουμε ευθύνη όλοι.
δεν θα ρίχνουν πάντα και δεν θα τα μεταφέρουμε όλα στο Δήμο. Θα λέμε και εμείς τις ευθύνες μας και αναγνωρίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ευθύνες. Δεν έχουμε ένα κατάστημα σήμερα που να μπορεί να πουλάει προϊόντα και κάτι από την πόλη μας. Είτε αγροτικό είναι, είτε φωτογραφίες, είτε κάποιο αναμνηστικό. Αυτή είναι ευθύνη δική μας. Πάντως θέλω να πιστεύω μέσα από τις πιέσεις που ασκούμε στην Επιτροπή Τουρισμού και στην οποία συμμετέχουμε ότι όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το μουσείο σε επισκεψιμότητα πάει πολύ καλά. Αυτό τουλάχιστον είναι ένα ενθαρρυντικό. Δεν γνωρίζω και θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή αυτοί που έχουν έρθει αν είναι ικανοποιημένοι. Εγώ αυτό θέλω να δω. Γιατί όλοι αυτοί στη συνέχεια θα μεταφέρουν και θα πούνε ότι πήγαμε στη Θήβα, είδαμε κάτι, πήγαμε στα μαγαζά, περάσαμε, φάγαμε, ψωνίσαμε, περάσαμε υπέροχα, να μας προτείνουν και σε κάποιους άλλους. Εκεί είναι το κέρδος. Και ουσιαστικά δηλαδή αυτό πρέπει να επιχειρήσουμε, να μένουν ικανοποιημένοι αυτοί που έρχονται. Και αυτοί τώρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι τουλάχιστον όσοι κυκλοφορούν από αυτούς μέσα στην πόλη μας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να τους ικανοποιούμε πάντα. Και το οφείλουμε να είμαστε πολύ καλύτεροι αυτή την περίοδο. Είναι η αρχή και θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο αυτούς που έρχονται να μας προτείνουν σαν πόλη και να μας στηρίξουν να έρθουν κάποιοι άλλοι, να φέρουν κάποιους νέους. Και το θέμα, Πρόεδρε, εδώ που μπορεί να τεθεί είναι και να δημιουργηθούν επιτέλους και πάρκινγκ για να μπορούν να υπάρχει δυνατότητα και να σταματάνε περισσότερα λεωφορεία και περισσότεροι επισκέπτες. Είναι άλλο θέμα και αυτό. Ήδη έχει υπάρχει συνεργασία του Δήμου με μια επιτροπή μάρκετινγκ και εμείς σαν εμπορικός σύλλογος με την Ομοσπονδία και πάλι σας λέω επαγγελματίων τεχνών είχαμε κάνει μια εμερίδα κάποια στιγμή και είχαμε καλέσει και πολιτικό μηχανικό και ένα υπεύθυνο εταιρείας μάρκετινγκ. Μας είχαν πει κάποια πράγματα, περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες να υπάρξει κάποια ημερίδα στην οποία σίγουρα θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα. Πού θα παρκάρουν τα λεωφορεία, πώς θα μπορεί ο κόσμος να περπατάει, να οργανώσουμε έναν περίπατο που θα μπορεί να κάνει μέσα στην πόλη ακόμα και πώς θα μπορούσε ένα μικρό λεωφοριάκι να τους κάνει έτσι και ένα μικρό γύρο μέσα σε αυτή την πόλη. Ό,τι έχουμε να παρουσιάσουμε. Ναι, ναι. Πάντως υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι που μπορούμε να τους αναδείξουμε και πιστεύω ότι να δούμε κάτι διαφορετικό. Πάντως θα πρέπει να τρέξουμε. Λοιπόν, Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω εγώ κάτι άλλο. Υπάρχουν διάφορα έτσι εδώ ερωτήματα, κυρίως περί οικονομικής φύσεως, για το ΦΠΑ, για ζητήματα για το ΤΕΒΕ, για την αδυναμία υπηρεσιών να εξυπηρετήσουν κυρίως από τη μεριά της Λαμίας τους επιχειρηματίες εδώ της Θήβας, γιατί έχουν μεταφερθεί, να θυμίσω, και από διάφορες υπηρεσίες του ΙΚΑ έχουν πάει στην Λιβαδιά και από ό,τι ακούω και εκεί μπορεί να τις πάρουν τις υπηρεσίες, να τις πάνε όλες στη Λαμία και μιλάμε ένα μεγάλο ζήτημα αυτό για την ταλαιπωρία ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε εκεί για να ενημερωθούν ή να πάρουν πληροφορίες. Κοιτάξτε, ο Εμπορικός Σύλλογος προσπαθεί, παρεμβαίνει, μπορεί να κάνει προτάσεις. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι λευκή νύχτα στις 16 του Δεκέμβρη, 17 και 18 θα υπάρχουν κλόν και διάφορες προσφορές από τα καταστήματα της πόλης μας στο κέντρο της πόλης. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς στην παρούσα φάση. Θέλουμε να γελάσει ο κόσμος, θέλουμε να ξαναδούμε κόσμο να χαμογελά, θέλουμε να δούμε να γεμίσει η πόλη και να γεμίσει η πλατεία μας και το κέντρο, οι δύο εμπορικοί δρόμοι Πιντάρου και Παμινώντα, να γεμίσουν από μικρά παιδιά, να ευχαριστηθούν αυτές τις μέρες και να δούμε τι θα γίνει πια με τον καινούριο χρόνο. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Θα περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Αυτό ελπίζουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Πάντως, στον Εμπορικό Σύλλογο σας λέμε ότι αυτό που μπορούμε το κάνουμε, να είστε σίγουροι. Προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε και προσπαθούμε πάντα να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους συναδέλφους και για αυτή την πόλη. Για αυτή την πόλη την οποία όλοι την αγαπάμε. Ωραία. Λευκή νύχτα, 17 και 18, καλούμε όλο τον κόσμο. Θα είναι εκδηλώσεις οι οποίες για πρώτη φορά Εμπορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία, Επιμελητήριο, Δήμος Θηβαίων, Περιφέρεια, είμαστε όλοι μαζί, είμαστε εδώ και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτούς που μας στηρίζουν. Να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Και Πρόεδρε, ένα τελευταίο σχόλιο εδώ που ρωτάει μια φίλη ακροάτη. Ποια είναι η γνώμη, λέει, του Εμπορικού Συλλόγου για τη νέα αμερικάνικη ιδέα, αυτά τα γνωστά Black Friday. Νομίζω ότι αυτές οι Black Friday, αν πάει κάποιος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Δήμου της Θήβας, νομίζω ότι κάθε μέρα είναι Black Friday για τους επιχειρηματίες εκεί και για τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα παιχνίδι περισσότερο για τις πολυεθνικές. Έχει
καθιερωθεί Black Week τώρα, εδώ και χρόνια δεν το έχουμε καταλάβει. Black Friday είναι ένα τέχνασμα που κοιτάνε να κάνουν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, το φάνε και στην Ελλάδα και προσπαθούν να μαζέψουν κόσμο αυτές τις μέρες συγκεκριμένα και να κάνουν κάποιες νομίζω προσφορές οι οποίες δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί αν θα είχαν τέτοια δυνατότητα να κάνουν αυτές τις προσφορές, γιατί δεν τις κάνουν κάθε μέρα. Ναι, σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί Black Friday και γιατί να μην είναι καθημερινά αυτές οι εκτόσεις και οι καλές τιμές κάθε μέρα. Εγώ ξέρω πάντως ότι υπάρχει Black Week, υπάρχει καθημερινή ή Black Day, όλες οι μέρες είναι μαύρες, όχι για εμάς τους εμπόρους, έτσι. Είναι όλος ο κόσμος, όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς είμαστε σε μια τραγική κατάσταση, προσπαθούμε όλοι να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Κάποιοι μπορεί να είναι εντάξει, κάποιοι δεν είναι εντάξει, ο περισσότερος κόσμος δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις. Νομίζω ότι είναι μαύρα για όλους. Οπότε δεν μου λέει τίποτα η Black Παρασκευή. Η Black Friday νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθούμε όλοι και να προσφέρουμε καλές τιμές και προϊόντα σε όσο το δυνατόν περισσότερη διάρκεια. Να γίνεται κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Αυτό που κάνουμε εμείς οι μικρομεσαίοι τουλάχιστον αυτό το κάνουν κάθε μέρα. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις. Λοιπόν, έγινε πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς και για την παρέμβασή σου. Είναι κυρίως στα πλαίσια του διαλόγου που έχουμε ανοίξει μόνο σε εμπορικούς συλλόγους σε όλες τις περιοχές και στο νομό Φιωτίδας και στο νομό της Εύβοιας και στο νομό της Βιωτίας για να ακούσουμε λίγο την άποψη των επισήμων εκπροσώπων των εμπόρων για τις λευκές νύχτες και για όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι φορείς, οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρηματίες με όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας. Την καλημέρα μας, πρόεδρε. Παναγιώτη, αυτό που θέλω να πω, 16, 17 και 18, τρίμερο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. 16 λευκή νύχτα, 17 και 18 ξυλοπούδαρη και μπουφές αγάπης. Ο Εμπορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία, Περιφέρεια, Επιμελητήριο και Δήμου Στιβαίων. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Ωραία. Να έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει, να ευχαριστηθεί, να περάσουμε αυτές τις μέρες τουλάχιστον καλά. Και αυτό είναι και το πιο θετικό. Θα βγουν στην πόλη και θα δουν πολύ καλά πράγματα, θα δουν ωραία πράγματα και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά. Τίποτα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,